Ναι. Αλλά με αφορμή την 11χρονη, μιλάει για γνωστούς που ξέρει και πηγαίνουν στο εξωτερικό για να συνευρίσκονται με παιδάκια. Ακριβώς. Μίλησε λοιπόν ο Γιάννης Ζουγανέλης στον Κωνσταντίνο Καμέα, στο Άστρα TV. Μέσα σε όλα αυτά που είπε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Έχουν φτάσει άνθρωποι στην πόρτα του να του πούν να πάει στην Ταϊλάνδη, εκεί που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δυστυχώς ισχύει το φαινόμενο του σεξοτουρισμού, είναι γεγονός. Του έχουν προτείνει λοιπόν ένα ταξίδι με πολύ χαμηλό κόστος, ώστε να έρθει σε επαφή σεξουαλική με παιδιά. Ουσιαστικά να βιάσει παιδιά. Πάμε να δούμε τι απάντησε. Γίνεται καναβαλισμός. Να σου πω και κάτι άλλο. Το λέω για πρώτη φορά. Έχω γνωστούς, όχι φίλους, που κατά καιρούς έχω ακούσει και μου λένε να πάμε στην Ταϊλάνδη, γιατί εκεί μπορούμε να κάνουμε σεξ με παιδιά. Μη σε εκπλήσει καθόλου. Απλώς κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί στον κόσμο μας που πάνε στην Ταϊλάνδη να κάνουν σχέσεις με παιδιά. Γιατί εκεί είναι ελεύθερο. Έχουν έρθει και το έχουν πει σε εσάς τον ίδιο αυτό. Βέβαια. Βέβαια, όχι, δεν μου το πει. Μου λέει θα πάμε να κάνουμε αυτά. Τι του λέτε. Καλά, δεν τρέπεσε λιγάκι, του είπα. Τι να βάλω, πάνε. Α, είναι πολύ ωραία και γουστάρουμε κλπ. Είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό. Μην πέφτει από τα σύννεφα. Ναι, εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Μην πέφτει. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ζούμε σε έναν κόσμο που συνεπάρχουμε με όλα αυτά, τα πράγματα που όχι. Τη σκοτώνουν την ζωή. Η ζωή είναι συνυφασμένη με την αξιοπρέπεια και με την καθαρότητα και με την αλήθεια, όχι την πραγματικότητα. Αυτά είναι στην πραγματικότητα. Ο Γιάννης Ζουγανέλης είπε μια μεγάλη αλήθεια. Δεν ακούγεται για πρώτη φορά. Χρόνια το ακούμε αυτό. Χιλιάδες στην Ταϊλάνδη. Παγκοσμίως. Παιδιά, έχω πάει στην Ταϊλάνδη, έχω πάει στην Παγκόν και από αυτό που είδα που πήγα για ψώνια, ας πούμε, να δω, κλείστηκα στο δωμάτιο και περίμενα να περάσουν οι μέρες από αυτό που από τη Βρώμη. Πώς θα το πω τώρα, άσχημα, παιδιά, στεναχωριόμουν να βλέπω. Ναι, παιδιά, στεναχωριόμουν να βλέπω παιδάκια μικρά στον δρόμο. Γιατί έχω πάει στην Ταϊλάνδη, να σας λέω τώρα. 10χρονα, 8χρονα. Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Έχω πάει στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης και γυρίζοντας, το οποίο είναι κοσμικό, δεν έχει τέτοια πράγματα, γυρίζοντας στον Μπαγκόνγκ για να πάρω αεροπλάνο στην Μπαγκόνγκ επιστροφής, βρήκα Έλληνα φοιτητή, μυαλωμένο παιδί. Με γνώρισε και αρχίσαμε ένα διάλογο τι εστί Ταϊλάνδη. Και μου λέει, έμεινε στην Παγκόνγκ. Του λέω, όχι, στο Πουκέτ. Μου λέει, άσε Αντρέα, ήρθαμε μια παρέα και ζητήσαμε να πάμε για μασάζ. Εάν δεν ξέρεις τα αγγλικά που ξέρουν αυτοί, γιατί ξέρουν περίεργα, κινδυνεύεις να βρεθείς, να σε κυνηγάει. Θα σας πω ακριβώς τι μου είπε και είναι αυτό. Να σε κυνηγάει ένας μαύρος. Να σε κυνηγάει αυτό. Να έχεις ένα παιδάκι. Δηλαδή. Πας εσύ και λες θέλω μία γυναίκα, ξέρω, να είναι γεμάτη, παράδειγμα, και καταλαβαίνει ο άλλος θέλω ένα παιδάκι ή θέλω αυτό. Άμα. Ή είμαι γκέι και θέλω να μου βρείτε έναν. Αυτό. Αυτή μου λέει πήγαμε και δεν ξέραμε από πού να φύγουν για τον τρόπο που μας μετάφρασαν. Να κάνω μια ερώτηση. Και αυτό ισχύει γιατί κάθε γωνία υπάρχουν δύο και τρία τέτοια. Ως μασαζάδικα είναι. Ναι. Μασαζάδικα. Δηλαδή, στα ξενοδοχεία τα καλά είχαν στην παραλία. Αλλά ήταν μασάζ. Στην Παγκόνγκ μέσα, κάθε στενό, πώς ήταν παλιά που λέει κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε στενό και πάρα πολλά τέτοια. Θέμα είναι γκρουπ φεύγουν από την Ελλάδα οργανωμένα. Η παιδοφιλία, ο παιδοβιασμός δίνει και παίρνει και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί το κάθε χαλασμένο μυαλό. Εκεί είναι εμπορεύσιμο. Δυστυχώς. Απ' την άλλη, μην παρεξηγηθούμε. Δεν λέμε ότι όποιος πάει στην Ταϊλάνδη είναι παιδόφιλος. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Απλά. Λένε τι δυνατότητα υπάρχει. Αυτό που είπε ο Γιάννης ο Ζουγανέλης. Είναι γεγονός. Ναι. Μερικοί λοιπόν που έχουν αυτό το βίτσιο. Εκμεταλλεύονται.